Εντάξει, απλώς, ξέρετε, επειδή ο πόλεμος ο οποίος διεξάγεται εδώ και τόσο καιρό κατέληξε να υποχωρεί από τα πρωτοσέλιδα και από, την καθημερινότητά μας, τον ξεχνάμε. Αλλά ο πόλεμος διεξάγεται. Αυτό το οποίο συνέβη, κατά την άποψή μου, δηλαδή κυρίως η δολοφονία του Χανίγε, μειώνει ακόμα εκείνες τις ελάχιστες πιθανότητες που υπήρχαν να φτάναμε σε μια συμφωνία σύντομα, σε μια κατάπαυση του πυρός. Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση που μπορεί να κάνει κανείς. Ο κίνδυνος γενικότερης ανάφλεξης με την εμπλοκή κυρίως του Ιράν πάντοτε υπήρχε, πάντοτε υπάρχει και θα υπάρχει όσο ο πόλεμος κρατάει. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος στην ουσία είναι ένας πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και των κυδαιμονευωμένων του Ιράν, δηλαδή τη Χαμάς, η Χούτις, η Χεσμπολά. Παντάζομαι και ελπίζω θα απαντήσει πάλι με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα οδηγεί σε κλιμάκωση μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε σήμερα. Αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό, ξέρετε. Δεν είναι μόνο το 1982. Ως σύντομες διεισδύσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο έχουμε σχεδόν κάθε 2-3 χρόνια, κάθε φορά δηλαδή που η Χεσμπολά κλιμακώνει τις επιθέσεις, τις πυρηνικές επιθέσεις στο Ισραήλ. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς και εκεί διεξάγεται ένας πόλεμος χαμηλής έντασης εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έτσι, η Χεσμπολά σχεδόν σε καθημερινή βάση εκτοξεύει πυράβλους. Το Ισραήλ απαντά με κάποιο είδους χειρουργικά χτυπήματα. Αλλά τώρα μια μεγάλη κλίμακα στρατιωτική εμπλοκή δεν μπορεί να αποκλειστεί. Και κοίταξε, θα σήμαινε πρώτα απ' όλα ότι το Ισραήλ θεωρεί ότι στρατηγικά είναι η ώρα να εξοντώσει και την Χεσμπολά, και αυτό βεβαίως αν συμβεί τότε το δίλημα για το Ιράν θα είναι αφόρητο, γιατί θα κινδυνεύει να χάσει τον πιο σημαντικό από τους αντιπροσώπους του στην περιοχή. Έχει χάσει επιχειρησιακά τουλάχιστον τη Χαμάς. Εάν χάσει και τη Χεσμπολά, νομίζω τότε η επιρροή του και η περιφερειακή του φιλοδοξία θα εξαερωθεί για πολύ μεγάλο διάστημα. Νομίζω ότι σε διπλωματικό επίπεδο η Ουάσιγκτον έχει κινηθεί προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Είμαι μάλλον σίγουρος ότι δεν υπήρχε ενημέρωση, παρόλο που ακούγεται περίεργο ή παράδοξο, δεν υπήρχε ενημέρωση για το χτύπημα. Να θυμίσουμε εδώ ότι το Τελ Αβίβ δεν παραδέχεται ποτέ ότι είναι πίσω από το χτύπημα του Χανίγε, τη δολοφονία του Χανίγε. Λοιπόν, κοίταξε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το οποίο νομίζω εκεί που ρίχνουν την μεγαλύτερη προσπάθεια είναι στο όχι τόσο... Ναι, η αυτοσυγκράτηση είναι, αλλά είναι ένα διπλωματικό, αν θέλετε, ένας διπλωματικός στόχος. Εκεί που προσπαθούν να μειώσουν, εκεί που προσπαθούν να κάνουν κάτι, να μειώσουν τις πιθανότητες ανάφλεξης, έχοντας μια μείζωνα στρατιωτική παρουσία στην περιοχή ως αποτροπή. Και αυτό κάναν και χθες. Έχουν κινηθεί ακόμα πιο κοντά, περίπου 12 πολεμικά πλοία μαζί με μια μοίρα αεροπλανοφόρου. Άρα νομίζω ότι εκεί βρίσκεται η μεγαλύτερη συνεισφορά εντός ή εκτός αγωγικών των Ηνωμένων Πολιτειών ως προς την μη κλιμάκωση που θα μπορούσε να καταπιεί ολόκληρη την περιοχή. Ο μόνος επίφοβος είναι το Ιράν. Έτσι. Ούτε η Ιορδανία θα αναμειχθεί, ούτε φυσικά ο Λίβανος ως Λίβανος ποτέ θα μπορούσε να σκεφτεί η ηγεσία του. Δεν αναφέρομαι στη Χεσμπολά. Ούτε κάποιο άλλο αραβικό σουνιτικό κράτος, δηλαδή η Αίγυπτος. Ο μόνος κίνδυνος από την πρώτη στιγμή είναι η κλιμάκωση με την εμπλοκή του Ιράν, το οποίο δεν φαίνεται να επιθυμεί την κλιμάκωση. Το είδαμε όταν
Ισραηλινή αεροπορία χτύπησε το προξενείο το Ιρανικό στη Δαμασκό. Η αντίδραση ήταν εξαιρετικά, ήταν τέτοια που να μην οδηγεί σε κλιμάκωση, και φυσικά με τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρθηκε και το Ισραήλ. Άρα έχουμε, τουλάχιστον έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, αυτήν την... Αλλά επαναλαμβάνω, η μεγάλη εικόνα δεν αλλάζει. Μάλιστα. Έτσι, δηλαδή πότε θα αλλάξει η μεγάλη εικόνα, να σας πω κατά την άποψή μου, όταν το Ιράν ανακοινώσει το επόμενο διάστημα ότι έχει πλήρη πυρηνική ικανότητα. Λοιπόν, τότε η στρατηγική εικόνα της περιοχής θα αλλάξει.